Σπαραχτικές εικόνες με δεκάδες κυνηγόσκυλα αλυσοδεμένα μέσα σε παραπήγματα, στιβαγμένα πάνω σε ούρα και περιτώματα. Κραυγές κουταβιών ακούγονται μέσα από κλουβιά, στιβαγμένα ανάμεσα σε λαμαρίνες, κότες και κουνέλια. Ζώα δεμένα με σκοινιά και αλυσίδες κάτω από ελαιόδεντρα. Γνωρίζω ότι ο συγκεκριμένος δεν είναι άνθρωπος που κακοποιεί ζώα ή οτιδήποτε άλλο. Είναι και ο ίδιος κυνηγός, τα φροντίζει. Δεν ήταν συμπαρισμένα τα ζώα. Τις εικόνες αυτές έφερε στο φως η καταγγελία πολιτών που έμειναν συγκλονισμένοι μπροστά στις εφιαλτικές συνθήκες διαβίωσης και αδιάκοπης αναπαραγωγής κυνηγόσκυλων λίγα μέτρα μακριά από τις γειτονιές των Αρχανών Ηρακλείου. Η παραγωγή των ζώων, κυνηγόσκυλων, οτιδήποτε άλλο απαγορεύεται από τον νόμο. Αυτό βέβαια την ευθύνη την έχει οποιοδήποτε το κάνει. Η έφοδος της αστυνομίας έφερε στο προσκήνιο όσα όλοι ξέρουν και κανείς δεν μαρτυρά για το πως οι δρόμοι εξακολουθούν να γεμίζουν αδέσποτα και δυστυχισμένα ζώα καταδικασμένα σε βασανιστικό θάνατο, χωρίς φροντίδα και περίθαλψη. Κάθε θεσμικό πλαίσιο πρέπει να υποστηρίζεται από δομές, υποδομές, πόρους. Αυτό δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα. 38 σκυλιά στη συντριπτική τους πλειοψηφία, κριτικοί, χνηλάτες και ίστρια, θηλυκά καταδικασμένα να γεννούν ασταμάτητα, κατασχέθηκαν με εντολή του εισαγγελέα μετά τη σύλληψη του ιδιοκτήτη του χώρου, που δηλώνει κυνηγός και φυλόζωος. Ο ίδιος μάλιστα ζητούσε τη βοήθεια του Δήμου για να ταΐσει τα σκυλιά που είχε κλεισμένα σε παραπήγματα είτε δεμένα κάτω από ελιές μέσα στο κτήμα, όπως επιβεβαιώνει ο Δήμαρχος Αρχανών Αστερουσίων. Τα σκυλιά αυτά τα διατηρεί ιδιώτης. Ο Δήμος, ο δικός μας, στην προσπάθεια να βοηθήσουμε τα δέσποτα στην περιοχή, δίνουμε χρήματα από τον προϋπολογισμό του Δήμου να ταΐσουμε τα ζώα. Ο εισαγγελέας Ηρακλείου διέταξε την κατάσχεση και άμεση απομάκρυνση των άτυχων ζώων από τα παραπήγματα, ανοίγοντας ωστόσο τον ασκό του αιώλου. Ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων δεν διαθέτει χώρο φιλοξενίας αδέσποτων, ενώ στο κοινοκομείο του Δήμου Ηρακλείου, όπου διέταξε τελικά να μεταφερθούν, ήδη δεν πέφτει καρφίτσα, αφού το πρόβλημα διαχείρισης των αδέσποτων αντί να βελτιώνεται, οξύνεται καθημερινά, με δεκάδες σκυλιά να εγκαταλείπονται στους δρόμους. Δεν μπορεί κάθε Δήμος να κάνει το δικό του κοινοκομείο, χρειάζεται διαδημοτικές συνεργασίες, να εντοπιστούμε πού και πώς μπορεί να γίνουν όλα αυτά. Αυτό δεν υπάρχει. Γι' αυτό σας λέω, ό,τι προγράμματα δίθεν εξαγγέλλονται, πέφτουν στο κενό. Οι δήμαρχοι της Κρήτης περνούν στην αντεπίθεση, καθώς όπως υποστηρίζουν οι νόμοι, άλλαξαν τα προγράμματα για την κατασκευή χώρων φιλοξενίας, εξαγγέλθηκαν χωρίς καμία πρόβλεψη για την υποστήριξή τους με μέσα και κατάλληλο προσωπικό. Τα χρήματα που εισπράττει για το πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων δεν καλύπτουν ούτε το 1/10 των ετήσιων δαπανών του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, όπως αναφέρει ο Μανώλης Κοκοσάλης, εξηγώντας γιατί οι Δήμοι αρνούνται να προχωρήσουν στην κατασκευή και λειτουργία καταφυγίων. Όταν δεν μας δίνουν τη δυνατότητα να προσλάβουμε προσωπικό, να προσλάβουμε κτηνιάτρους, να προσλάβουμε ανθρώπους ειδικούς για να βλέπουν αυτά τα ζώα, πώς θα μπορέσω? Μην λοιπόν πάμε για καλό και γίνει αυτό κοινοκομείο κολαστήριο μετά πραγματικά. Ο ιδιοκτήτης του χώρου αναμένεται να δικαστεί στο Αυτόφορο την Πέμπτη για παθητική κακοποίηση των ζώων, ενώ ήδη κινήθηκε η διαδικασία για την επιβολή των προστήμων που ξεπερνούν τις 85.000 ευρώ.